Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει τώρα με το θέμα που θα μας βοηθήσει η κυρία Βασιλοπούλου. Όλοι γνωρίζουμε την κυρία Ελένη Λουκά, η οποία πηγαίνει και κάνει ντου στα δελτία ειδήσεων. Την έχουμε συνηθίσει να πηγαίνει και να κάνει την παρέμβασή της. Μία πράξη η οποία από πολλούς είναι καταδικαστέα. Γραφική. Και για κάποιους ενοχλητική. Εδώ λοιπόν έχει συμβεί ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Η κυρία Λουκά, θα την έχουμε στον αέρα, καλησπέρα κυρία Λουκά, καταγγέλει και λέει ότι δέχτηκε επίθεση από δημοσιογράφο του Δελτίου Ειδήσου του Νίκου Ευαγγελάτου. Κυρία Λουκά, καλησπέρα σας. Ναι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Για πείτε μας, κυρία Λουκά, τι ακριβώς συνέβη και ποια επίθεση δεχτήκατε, γιατί είναι σημαντικά τα όσα λέτε. Σας ακούμε. Χριστός Ανέστη και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς. Ξυπνήστε, η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Κυρία Ελένη, σας ακούμε. Κυρία Λουκά. Εντάξει, με ακούτε. Η κατάσταση, με ακούτε. Σας ακούμε. Τι ακριβώς συνέβη, κυρία Λουκά. Κοιτάτε, προχθές, τώρα ακριβώς, να μου πείτε η δικηγόρος τι θα κάνω. Μου κάνει εντύπωση. Πήγα και έκοψα, ήταν ο Ευαγγελάτος, ο Δελτίο Ειδήσεων του Έψιλον. Και ήταν ζωντανά, καταγγέλω αυτό το δημοσιογράφο, το Μάνο Μπανασάκη. Πείτε μας τι έγινε, κυρία Λουκά. Παρακαλώ, πείτε μας τι έγινε, καταλάβουμε. Έκοψα το Δελτίο Ειδήσεων, ήταν αυτός στην ζωντανή σύνδεση, παρόν αυτός. Και μετά από λίγο μου λέει θα με ξανακόψει, θα με Κυρία Λουκά, δεν καταλαβαίνω τι λέει θεατές. Ήχθεσαι λοιπόν, είναι στη ζωντανή σύνδεση ο δημοσιογράφος από συγκεκριμένο χώρο που έχει γίνει γεγονός και έχει ζωντανή σύνδεση στο Δελτίο Ειδήσεων. Εκεί τη στιγμή που μιλάει ο δημοσιογράφος λοιπόν, εσείς στο κάνετε... Στον δρόμο εκείνη τη στιγμή. Στον δρόμο. Και φωνάζω η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Μάλιστα. Κάνετε παρέμβαση και κόψατε τον συνάδελφο δημοσιογράφο την ώρα που μίλαγε και είπατε εσείς τα δικά σας, αυτά τα οποία λέτε συνήθως. Ναι. Εκεί λοιπόν τι έγινε μετά. Κόπηκε η σύνδεση, δεν ξέρω, κόπηκε η σύνδεση και μετά από λίγο... αυτός με πέταξε με όλη τη δύναμη, απίστευτο. Όταν σας λέω με πέταξε με το στο δρόμο ακριβώς με το κεφάλι πίσω. Με εκφενδόνησε, Φίλιππε. Ακούτε. Σας ακούμε. Απίστευτο. Στα χρόνια που αγωνίζομαι δεν μου έχει ξαναγίνει, σας λέω, απίστευτες καταστάσεις. Αυτός είναι 1,85, 100 κιλά και με όλη τη δύναμη, σας λέω, με όλη τη δύναμη με πέταξε με το κεφάλι κάτω. Έσπασα σαν καρπούζι κάτω, απίστευτο. Κυρία Λουκά, φωνάξατε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία. Και τώρα θα σας πω, και εκείνη τη στιγμή πώς... Πώς μετά από τροχαίο, πώς μετά από σύγκρουση νομίζεις έχασα τη γη κατά από τα πόδια μου. Είδα τον ουρανό με τα άστρα, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Αφού σας λέω πέταξα, πέταξα και έσκασα σαν καρπούζι με το κεφάλι κάτω. Επειδή έχουμε πίεση χρόνου. Πώς το κεφάλι... Η αστυνομία ήρθε, κυρία Λουκά, απαντήστε σε ερωτήματα. Όχι, δεν υπάρχει λεπτό. Θα απαντάτε στο ερώτημά μου. Η αστυνομία ήρθε. Μου έσπασε το χέρι, μου έσπασε το χέρι. Είναι στο νοσοκομείο. Θαύμα του Θεού, το χέρι μου πήγε, για να μην σπάσει το κεφάλι μου, πήγε πίσω στο κεφάλι και μου έσπασε το χέρι. Είναι σπασμένο το χέρι. Η αστυνομία ήρθε, κυρία Λουκά. Εκείνη τη στιγμή, κατά περίεργη σύμπτωση, ήρθε το περιπολικό. Λέει, εμείς τυχαία περνάγαμε από εκεί. Ναι. Και ούτε να κλαίω εγώ συνέχεια, να είμαι πεταμένη κάτω, να κλαίω και ούτε τον συλλάβανε ούτε τίποτα. Να μας πει τώρα η κυρία δικηγόρος εκεί. Μάλιστα. Να πούμε εμείς ότι έχουμε μιλήσει με τον συνάδελφο, μίλησε ο Γιώργος Ζακλής, με τον συνάδελφο από το Δελτίο Ειδήσεων του Νίκου Ευαγγελάτου στο Έψιλον. Τι σου είπε το ρώτησες. Δεν διαψεύδεται το γεγονός. Όντως έγινε, αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφει η κυρία Λουκά. Ότι δηλαδή εγώ απλά την απομάκρυνα. Ώστε την απόθεση. Την απόθεση την απομάκρυνα από το σημείο, όπως ακριβώς μου είπε. Την απόθεση απλά. Όχι όμως ότι την έσπρωξα και έπεσε κάτω και χτύπησε. Άρα λέει ο συνάδελφος ότι έχει βγάλει το μυαλό της κυρία Λουκά. Ή έχει παραποιήσει. Το καταλάβατε. Μπορώ να πω κάτι. Μάλιστα, κυρία Βασιλοπούλου. Ναι, να μας πει, κυρία Λουκά, εφόσον έγινε έτσι το περιστατικό,
Και ο μεν δημοσιογράφος λέει ότι την απόθυσε η ίδια, λέει ότι την έσπρωξε με βία και την χτύπησε. Αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Την ώρα που ήρθε λοιπόν το περιπολικό και ήρθαν οι αστυνομικοί, έστω και τυχαία, γιατί δεν υποβάλλατε μια μηνυτήρη αναφορά κατά του δημοσιογράφου να τον συλλάβουν κιόλας και να σκηθεί αυτό που μήνυση, γιατί δεν κάνατε. Γιατί δεν κάνατε. Λέω, θα κάνω η αστυνομία τον προστάτευε. Όχι, θα κάνω. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είπατε. Η αστυνομία τον προστάτευε. Τι προστάτευε. Γιατί δεν είπατε εκείνη τη στιγμή στου αστυνομικού. Είναι ο κύριος, με χτύπησε, μου έσπασε το χέρι. Αυτή τη στιγμή υποβάλλω προφορική μήνυση, συλλάβετε όταν πάμε στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί δεν το κάνατε αυτό. Δεν υπάρχει μήνυση. Ή υποβάλλεις μήνυση, η μήνυση ξέρετε, γίνεται και προφορικά. Και το αστυνομικό όργανο συντάσσει έκθεση προφορική μήνυση. Δεν χρειάζεται να πας στην εισαγγελία για να υποβάλλεις μήνυση. Δυστυχώς, να πούμε λίγο κάτι, κυρία Λουκά, πρέπει να μείνουμε εδώ. Πολλές φορές δυστυχώς, επειδή η κυρία Λουκά έχει αυτό το σύλλο που έχει, δεν την παίρνουν σε σοβαρά και οι αρχές. Μάλιστα, κύριε Λουκά, σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε περαστικά, ξαναλέμε, εμείς μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο του Δελτίου Ειδήσεων του ΕΕ. Λέει, ναι, έγινε. Δεν το αρνήθηκε. Ότι δεν είχε γίνει κάτι. Ναι, έγινε. Την απόθεση, αλλά όχι με τέτοιο βίαιο τρόπο ώστε να προέλθει ο τραυματισμός που ισχυρίζεται. Η απόθεση δεν είναι ποινικό αδίκημα, Φίλιππε. Το να σε αποθήσω γιατί με ενοχλείς την ώρα που μιλάω ή την ώρα που δίνω συνέντευξη ή την ώρα που κάνω την δουλειά μου δεν είναι ποινικό αδίκημα. Το να σε αποθήσω όμως με βία και να χτυπήσει είναι ποινικό αδίκημα. Καρπούζι που λέει είναι ποινικό αδίκημα. Το ότι έπεσε σαν καρπούζι, το ότι έπεσε σαν καρπούζι εξαρτάται αν έπεσε σαν καρπούζι από μόνη της ή αν έπεσε επειδή όντως δέχτηκε δύο απόθεση. Αυτό είναι θέμα έρευνας και είναι θέμα απόδειξης. Μένουμε εδώ πέρα. Μένουμε εδώ, πάμε. Δημοσίευε η Καλαμπάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.